Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μετά τη συνέντευξη, την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής είναι οι παρεμβάσεις από το Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να υπογραμμίσουμε ότι ενδιαφέροντα θέματα σε καθημερινή βάση και φυσικά με την επικαιρότητα και με αφορμή μια θαυμάσια εκδήλωση η οποία προγραμματίζεται και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το τρίτο φεστιβάλ κατά της σχολικής βίας. Έχουμε μαζί μας την συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Κική Χεριστανίδου, να την χαιρετήσουμε. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα και στους φίλους σας τηλεθεατές εκπομπής σου και του Star Dramas. Και αναφερόμαστε φυσικά σε ένα φεστιβάλ για ένα θέμα, Κική, το οποίο είναι πάντα στην επικαιρότητα. Η σχολική βία, το γνωστότερο ως bullying, πρέπει να πούμε. Και έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Και φυσικά θα αναρωτιέσαι και εσύ και οι φίλοι της εκπομπής σου τι δουλειά έχω εγώ σε αυτό το φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά εδώ στην δική μας περιοχή, καθότι Θανάση και από εμπειρία ξέρεις πολύ καλά ότι σε εμάς τους δημοσιογράφους χρεώνουν και ότι είμαστε και ξερόλες. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για την σχολική βία και το φαινόμενο της σχολικής βίας για να το αναπτύξω. Γι' αυτό το θέμα υπάρχουν πάντοτε πολλοί ειδικοί επιστήμονες, τους οποίους θα φιλοξενήσουμε στο τριήμερο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. Εγώ είμαι εδώ γιατί από την πρώτη φορά, από την πρώτη διοργάνωση μου ζητήθηκε η εθελοντική συνδρομή μου. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και έτσι συνεχίζουμε. Άλλωστε οι εθελοντές, Θανάση, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στην δική μας περιοχή, εντάξει, έχουμε ο εθελοντισμός γενικά υπάρχει και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει κατοχυρωθεί, είναι το τρίτο φεστιβάλ κατά της σχολικής βίας και διοργανώνεται στο συγκρότημα του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου της Δράμας 3 έως 5 Μαρτίου. Είναι τριήμερο φεστιβάλ ουσιαστικά. Φεστιβάλ όμως και προβληματισμού, φεστιβάλ και σκέψης, φεστιβάλ και κάποιων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Είναι ένα είναι ένα σύνολο δράσεων που οι διοργανωτές φιλοδοξούν να το συνεχίσουν και για τα επόμενα χρόνια, να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή και φυσικά να δώσουν έτσι αυτό, να ρίξουν το σπόρο αυτόν της του προβληματισμού. Γιατί είπες προηγούμενα ότι η βία στα σχολεία, γενικά η βία στη ζωή μας, κακά τα ψέματα, είναι ένα φαινόμενο από αρχής κόσμου και μέχρι του τέλους αυτού του κόσμου. Είναι δικό μας προνόμιο, τον ανθρώπο να το δημιουργούμε, να την δημιουργούμε τη βία. Αλλά είναι και ένα φαινόμενο το οποίο νομίζουμε ότι δεν υπάρχει δίπλα μας. Ξαφνιαζόμαστε ενίοτε όταν ακούσουμε ένα άσχημο γεγονός, ένα άσχημο συμβάν και πάντοτε εκπλησόμεθα, πέφτουμε από τα σύννεφα, τα ξέρεις. Πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα προηγούμενα χρόνια γινόταν μεγάλη συζήτηση για την βία μέσα στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Δυτικής Ευρώπης. Βλέπουμε σκηνές φυσικά σοκαριστικές εφήβων 12χρονων να γίνονται ομαδικές δολοφονίες ή οτιδήποτε άλλο και λέμε μα είναι ταινία, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο απότερο μέλλον κλπ. Και όμως η βία αυτή, από όσο φαίνεται, έχει χτυπήσει και τα σχολεία της Ελλάδος και είναι μια βία η οποία έχει συνέχεια. Αυτό έχει μέλλον. Υπάρχει. Αν και θέλω να κάνω μια αναφορά στο πώς ξεκινήσαμε εδώ στη Δράμα. Εντάξει. Πριν από 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση, όταν ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, ξεκίνησε από την αυλή του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Διευθυντής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ήταν τότε ο κύριος Άλκης Αλπικτσής, ο οποίος είναι τώρα διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Εντάξει. Άρα φέρνει μαζί του αυτή την ιστορία, γιατί αυτός μαζί με τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους του της τότε περίοδου ξεκίνησαν να δημιουργήσουν αυτό το φεστιβάλ. Φυσικά πάντοτε όταν ξεκινάμε έχουμε μια φιλοδοξία να ανοίξουμε την ομπρέλα μας όσο γίνεται περισσότερο και να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερους μέσα σε αυτήν. Άρα αφού ξεκίνησα από το συγκεκριμένο σχολείο, η πρόταση έγινε προς όλα τα σχολεία της Δράμας ώστε με τις δικές τους όποιες συμμετοχές να ξεκινήσουν και να διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ στην πόλη μας. Φυσικά ό,τι ξεκινάει δεν γίνεται αμέσως ένα τεράστιο.
αν πρέπει να το παραδεχτούμε, σταδιακά και δειλά ξεκίνησαν και έτσι σιγά σιγά θα επεκταθούμε, νομίζω, και θα μπουν όσο γίνεται περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας σε αυτό εδώ το φεστιβάλ που, όπως είπες και εσύ προηγούμενα, φιλοδοξεί, στοχεύει, να το πω καλύτερα, στο να ευαισθητοποιηθούμε. Η βία δεν έχει χώρο στα σχολεία μας, είναι το σύνθημα των ανθρώπων που το διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ, που σημαίνει τι, δεν την έχουμε, αλλά ενημερώνουμε τα παιδιά μας, ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών μας, ενημερώνουμε την κοινωνία στην οποία λειτουργούν τα σχολεία μας, ότι ξέρετε, υπάρχει. Πρέπει να μάθουμε πώς να την ανακαλύπτουμε, να την εντοπίζουμε, πώς να την, όχι υποθάλπουμε, αλλά να την πολεμήσουμε και κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορέσουμε να το κάνουμε πιο εύκολο το όλο φαινόμενο, έτσι. Γιατί δεν θα την εξαλείψουμε, αλλά μπορούμε να την λιάνουμε κατά κάποιο τρόπο, όχι να τη στρογγυλέψουμε. Να την μικρύνουμε, να το πω καλύτερα, γιατί το λιάνουμε έχει μια άλλη εξήγηση. Είναι, πρέπει να πούμε, εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, γιατί λόγω ρεπορτάζ θυμάμαι τα προηγούμενα φεστιβάλ που διοργανώθηκαν στον χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου και είδα και πάρα πολύ μαζική συμμετοχή των παιδιών και πάρα πολύ σημαντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων. Είναι δηλαδή μια ζωντανή διοργάνωση και αυτό πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται δηλαδή υπό μορφή σεμιναρίου όπου θα αναλυθούν κάποια δεδομένα και κάποιοι πίνακες στατιστικών στοιχείων. Όχι. Καλά είναι και τα στατιστικά, αλλά εδώ είναι η ουσία του προβλήματος. Σκοπός είναι να το κάνουμε όσο γίνεται πιο ζωντανό και επειδή πάντοτε η εκπαίδευση, νομίζω Θανάση συμφωνείς και εσύ και πιστεύω και οι φίλοι τηλεθεατές σας, ότι η εκπαίδευση είναι και, και η πρακτική πλευρά των πραγμάτων, έτσι. Στα φεστιβάλ αυτά δεν έχουμε θεωρία. Στα φεστιβάλ αυτά υπάρχουν ζωντανές τοποθετήσεις κάποιων συγκεκριμένων τομέων επιστημόνων, θα αναφερθούμε σε αυτά διεξοδικά σε συνέχεια, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει συμμετοχή διαδραστική. Γενικώς υπάρχει συμμετοχή των παιδιών. Η μία μέρα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση, στα επιμέρους θέματα του βία στα σχολεία, που αφορά τον τομέα της αστυνομίας, τον τομέα της νομικής, τον τομέα της ψυχολογίας, κοινωνικής στήριξης και κυρίως εκπαίδευσης. Αλλά από εκεί και μετά, οι δύο επόμενες ημέρες, και με συμμετοχή πάλι και εδώ των παιδιών, των σχολείων, αλλά οι επόμενες δύο μέρες είναι πραγματικά αφιερωμένες σε δράσεις μέσα στις αυλές των σχολείων. Δηλαδή, τώρα στη τεράστια αυλή του πρώτου και του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα υπάρχει μια κυψέλη δημιουργίας. Παιδιά με καλλιτέχνες, με εκπαιδευτικούς, επί ένα διήμερο θα δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ώστε μέσα από την πράξη και από το παιχνίδι και από την θεατρική απόδοση και οτιδήποτε, τη ζωγραφιά, τη ζωγραφική και όλα αυτά, να βιώσουν το ότι πρέπει να πολεμούν αυτό το κομμάτι μέσα στον δικό τους χώρο. Γιατί το σχολείο είναι ο χώρος των παιδιών μας. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος όπου εκεί μαζεύονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα παιδιά, φέρνουν μαζί τους τα βιώματά τους και πραγματικά οι δάσκαλοι σήμερα, όπως και πάντοτε πρέπει να παραδεχθούμε, αλλά σήμερα έχουν έναν πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, πρέπει να πούμε, Θανάση. Έτσι. Είναι και πολύ δύσκολο το περιβάλλον, οι συνθήκες και οι κοινωνικές δομές αυτή την περίοδο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να είσαι σήμερα εκπαιδευτικός, όπως είναι πολύ δύσκολο και να είσαι γονιός. Οι εκπαιδευτικοί όμως έχουν την ευτυχία και την τύχη να έχουν σπουδάσει το αντικείμενό τους. Άρα πηγαίνουν πιο συγκεκριμένα. Εμείς οι γονείς, λίγο θέλουμε μια άλλου είδους εκπαίδευση, η οποία δεν ξέρω πώς θα γίνει προσιτή σε εμάς. Να πούμε, Κική Χερυσανίδου, ότι το θέμα έγινε γνωστό μετά την... Μετά τη δολοφονία, να το πούμε. Αυτού του μικρού παιδιού, του... του Άλεξ. Του Άλεξ. Του Γιακουμάκη. Του Γιακουμάκη επίσης στη σχολή τυροκόμων των Ιωαννίνων. Εκεί τότε αναπτύχθηκε μια συζήτηση, γιατί βγήκαν πρωτόγνωρα ντοκουμέντα και με τη δολοφονία του μικρού Άλεξ στην Βέρεια, αλλά και με την ιστορία του Γιακουμάκη. Και ξαφνικά έγινε γνωστό. Ήτανε, δυστυχώς χρειάστηκαν να γίνουν αποτρόπαια γεγονότα για να φτάσει η κοινωνία, οι μικρές κοινωνίες κιόλας. Δεν ήταν μεγάλες κοινωνίες αυτές, δεν ήταν Αθήνα.
ήταν Γιάννενα, ήταν. Που είναι πιο δύσκολε οι πολλές των περιπτώσεων. Βέρεια, ναι. Το μικρό παιδί. Στις μικρές κοινωνίες πολλές φορές δεν τολμούμε να θίξουμε κάποια θέματα τα οποία όντως συμβαίνουν, τα ξέρουμε. Συμβαίνουν και μάλιστα στην περίπτωση του μικρού Άλεξ, μιλάμε για μια περίπτωση ενός παιδιού πολύ μικρού. Από συνομήλικους ότι αναπτύχθηκε αυτή η βία και εκεί πραγματικά σοκαρίστηκε η κοινή γνώμη, γίνανε εκπομπές και ως γνωστό συνήθως. Το μεγαλύτερο θαύμα κρατάει τρεις μέρες. Αυτό ακριβώς. Μετά από καμιά τρεις εβδομάδες ξεχάστηκαν. Και μετά τον πόνο, το δάκρυ, είτε κροκοδίλιο είτε πραγματικό, όλων ημών και ημών, ξεχάστηκε, ξεφούσκωσε το θέμα. Λοιπόν, εδώ οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή της εκπαίδευσης της δικής μας περιοχής, και εγώ θα το ξαναπώ, ο Άλκης ο Σαλπικτζής, παρά το ότι άλλαξε διεύθυνση, πήγε σε άλλο σχολείο, συνεχίζει, παίρνει αυτό εδώ και το κάνει πιο μεγάλο, μεγαλώνει τον κύκλο και συνεχίζει μαζί με τον συνάδελφό του, τον κύριο Λιανό, που είναι ο διευθυντής του δεύτερου σχολείου, μαζί με τους διδάσκοντες, με τους εκπαιδευτικούς των δύο αυτών σχολείων, αλλά και με άλλους της περιοχής μας, υπό την αιγίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν το αφήνει να πέσει το μπαλόνι, αφού το ξαναφουσκώνουν, το φέρνουν στο προσκήνιο. Και αυτή είναι η επιτυχία, νομίζω, των ανθρώπων αυτών, στο ότι τολμούν, παρά το ότι δεν είμαστε στις πρώτες σελίδες με ένα τέτοιο κακό γεγονός. Να έρχονται στην. Και ευχόμαστε να μην είμαστε. Ποτέ. Έτσι. Μα και γι' αυτό γίνονται αυτά. Για να μην ξαναγίνουμε ποτέ. Όχι σαν δράμα, εμείς δεν γίναμε. Δεν έχουμε στη δράμα τέτοια φαινόμενα, δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά να μάθουμε ώστε κι αν εντοπίσουμε κάτι, να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους, τα παιδιά κυρίως. Γιατί όλοι λέμε ότι είναι το μέλλον μας. Αλλά στο παρόν έχει σημασία να δούμε πώς επενδύουμε και σε αυτά τα παιδιά. Θα έλεγα και εκεί ότι είμαστε σε μια περίοδο που με εξορκισμούς ή με ξεματιάσματα δεν λύνονται τα προβλήματα. Και εδώ χαλιά έχουμε, αλλά να μην τα γεμίζουμε από κάτω. Απαιτείται ενημέρωση της κοινωνίας. Σίγουρο είναι ότι όσο εξελίσσεται η κοινωνία, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, απομακρύνονται οι άνθρωποι και τόσο όσο περνούν τα χρόνια αναπτύσσονται φαινόμενα όπως αυτό της σχολικής βίας, το οποίο είναι επικίνδυνο φαινόμενο, είναι δραματικά επικίνδυνο φαινόμενο, βλέποντας κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται και στα δελτία ειδήσεων καθημερινά και πολλά άλλα. Γιατί και η κοινωνία των παιδιών, Θανάση, πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουν τη δική τους ομερτά, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το κρύβουν δηλαδή. Φυσικά, τα παιδιά έχουν ένα δικό τους κώδικα και πολλές φορές φτάνουμε στην εξιχνίαση εγκλημάτων ή στην παραδοχή ότι υπάρχει ένα έγκλημα εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη μέσα από τις ζωγραφιές τους. Νομίζω ότι οι ψυχολόγοι το έχουν πολλές φορές επιχειρήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ένα παιδί που δεν μιλάει, δεν εκφράζεται λεκτικά, μέσα από τη ζωγραφιά μπορεί να δώσει μηνύματα τέτοια που οδηγούν τον συγκεκριμένο, τον κατάλληλο επιστήμονα στον εντοπισμό ενός προβλήματος. Υπάρχουν αυτοί οι επιστήμονες και μπορούν να μας δώσουν τις ανάλογες έτσι, βοηθητικές κατευθύνσεις, ώστε να υποψιαστούμε αν τυχόν βιώνει το δικό μας παιδί ή το άλλο παιδί κάτι τέτοιο. Δεν ανάγκη η βία στα σχολεία να έχει, Θανάση, να φτάσει στο έγκλημα για να πούμε ότι έχουμε βία στα σχολεία. Όχι. Η βία ασκείται και με πολλούς και διάφορους τρόπους και είναι καλό να ξέρουμε ώστε να το σταματήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει εκδηλώσεις, έχουν γίνει και στο παρελθόν και θυμάσαι πολύ καλά και αυτόν τον εξαιρετικό αξιωματικό που είχε η ελληνική αστυνομία που αναφέρθηκε ακόμη και στη χρήση του διαδικτύου. Ο οποίος αποστρατεύθηκε γιατί ήταν ικανός. Είναι άλλη θεματική ενότητας θέμα. Γεγονός πάντως είναι ότι και τότε έβλεπα κόσμο, πάρα πολύ κόσμο και πιστεύω ότι θα έχει και αυτή η εκδήλωση το τρίτο φεστιβάλ κατά της σχολικής βίας 3, 4 και 5 Μαρτίου του 2018 στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο της Δράμας. Επειδή δεν ξέρω την ώρα μας. Πρωτοβάθμια, δεκποτά εκμόρα, σύλλογοι διδασκόντων πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου. 3 του μηνός. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα πλούσιο, Θανάση, και πριν τελειώσουμε, δεν ξέρω τον χρόνο μας. Έχουμε ώρα, έχουμε ώρα. Αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε, γιατί όπως σας είπα, εγώ είμαι εθελόντρια του ανοίγματος αυτής της εκδήλωσης, της ενημερωτικής, του ενημερωτικού τομέα. Από εκεί και μετά όμως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν διάφορα κομμάτια από αυτό το πολύ σύνθετο θέμα και προς τιμήν των δύο διευθυντών, του κυρίου Σαλπιγκτζή και του κυρίου Λιανό,
κοινού που τους απευθύνθηκαν σε αυτούς, γιατί όταν παραδέχεις ότι δεν ξέρεις τα πάντα, Θανάση, πάντοτε νομίζω ότι κερδίζουμε περισσότερο. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε σε κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένων τομέων, να τους αναφέρω φυσικά αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι είναι μία πρόκληση για όλους εσάς. Αυτή τη στιγμή η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους δραμηνούς γονείς, εκπαιδευτικούς, σε μία ανοιχτή εκδήλωση, μάλλον σε μία σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων, το τρίμερο 3, 4 και 5 Μαρτίου, που ξεκινάμε από το Σάββατο στις 7 η ώρα, Θανάση. Θα ξεκινήσουμε από την αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου. Είναι μια αίθουσα που μπορείτε να έρθετε για να παρακολουθήσετε τις σύντομες αλλά περιεκτικές τοποθετήσεις των επιστημόνων που αποδέχτηκαν την πρόσκληση των δύο διευθυντών. Ο πρώτος ομιλητής μας θα είναι ο κύριος Ιγνάτιος Μουησιάδης. Είναι γνωστός σε πολλούς δραμηνούς. Είναι διοικητής του αστυνομικού τμήματος του ΚΑΤΟ Νευροκοπίου. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξει είναι το φαινόμενο της σχολικής βίας. Ο άλλος ομιλητής είναι ο κύριος Ξάνθος Ξανθόπουλος, είναι σχολικός σύμβουλος της πρώτης και της τρίτης εκπαιδευτικής περιφέρειας, είναι γιατρός στο επάγγελμά του ο κύριος Ξανθόπουλος, και το θέμα το οποίο θα αναπτύξει αφορά στην επιθετικότητα των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Αμέσως μετά, φυσικά να πω ότι μέσα ενδιάμεσα παρεμβάλλονται και οι παιδικές χοροδίες. Οι σχολικές χοροδίες, να το πω καλύτερα, παιδιά είναι στα σχολιά μας. Των δύο σχολείων. Των δύο σχολείων. Είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί τα παιδιά και θα ακούν και θα είναι κοντά μας. Είναι πολύ καλό να ζυμωνόμαστε μικροί και μεγάλοι σε τέτοιες δράσεις. Η επόμενη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Ειρήνη Πακοπούλου, η οποία είναι δικηγόρος και θα μας μιλήσει για την επιθετικότητα των παιδιών. Η σχολική βία, νομοθεσία, δικαιώματα και παιδί. Και η τέταρτη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Τσινίδου Σοφία, σύμβουλος ψυχικής υγείας, με θέμα της ομιλίας της «Τρόποι αντιμετώπισης σχολικής βίας». Νομίζω ότι καλύπτεται όλη η γκάμα, ναι, ουσιαστικά, καλύπτεται και το φαινόμενο και από πλευράς αστυνομίας, αλλά και εκπαιδευτικής κοινότητας, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, αλλά γιατρών και τις γνώσεις, δηλαδή. Πώς μπορούμε να κινηθούμε νομικά, έτσι, γιατί και νομικά. Όλα έχουν. Φυσικά το νομικό κομμάτι. Είναι σημαντικό και αυτό ένα κομμάτι, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Πρέπει να πούμε ότι έχει εξυγχρονιστεί σίγουρα και η νομοθεσία και όχι μόνο, γιατί παλιότερα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, απλά καλύπτονταν, δεν δίνονταν δημοσιότητα, δεν υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί δημοσιότητα. Και σίγουρο είναι ότι δεν αναπτύχθηκε αυτό τα τελευταία 30 χρόνια, υπήρχε και παλιότερα. Μα η βία στο ανθρώπινο είδος είναι, να μην πω, ξέρουμε, από τότε που υπάρχουμε ως είδος, έτσι, πάντοτε. Απλώς οι εποχές μας τώρα, πέραν το ότι βοηθούν να υπάρχει μεγαλύτερη βία, βοηθούν όμως και στο να μπορέσουμε να την θασεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, να την ελέγξουμε, νομίζω, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως είναι η δική μας. Λέμε και τα θετικά, δηλαδή, και της παγκοσμιοποίησης και λοιπά, ότι βέβαια πλέον δεν είναι και της ανάπτυξης ταμπού κάποια πράγματα και να καταγγελθούν. Πολύ σημαντικό και είναι αυτό. Και να ελεγχθούν. Ναι. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που λογικά θέλει να περάσει αυτό το τρίτο φεστιβάλ. Μα φυσικά. Ότι μην το καλύπτετε, μην το κρύβετε, όλα στο φως και όλα με διακριτικότητα. Όλα, αυτό ακριβώς, με ευγένεια, σεβασμό, όπως είπες, διακριτικότητα, πολύ σημαντικό. Έτσι. Όταν γνωρίζουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι ψάχνουμε και κάποια στιγμή φτάνουμε και σε μια λύση. Όταν δεν το γνωρίζουμε το πρόβλημα, αυτό πολλές φορές μεγενθύνεται, μεγαλώνει και μπορεί να υπάρξουν άλλες παρενέργειες που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε, δεν θέλουμε να τις φανταστούμε. Ναι, και καλό είναι να μην υπάρξουν. Έτσι, μπορούμε να τις σταματήσουμε. Το πρώτο και δεύτερο δημοτικό σας καλούν. Σας είπαμε, ο Θανάσης σας είπε ότι είναι 3 χρόνια γίνεται. Φιλοδοξούν να μεγαλώσει ως δράση. Δεν το κρύβουμε. Σάββατο 3 Μαρτίου είναι, λοιπόν, στις 7 ξεκινούν στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου της Δράμας. Η πρώτη μέρα, και μετά μετακομίζει η εκδήλωση ουσιαστικά το τριήμερο στον χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου στην περιοχή των 12 Αποστόλων. Που είναι πολύ ωραίοι χώροι. Είναι ένα ιστορικό. Το πρώτο σχολείο είναι ένα από τα πιο παλιά. Απόφυτος του πρώτου, εγώ. Θα μας πεις την ιστορία. Το ένα ιστορικό σχολείο. Ένα, τα πρώτο, νομίζω. Πρώτο.
Έχει γίνει το 1913 νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, αλλά τότε έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι, οι μαθητές της δράμας να πηγαίνουν σε εκείνα τα σκαλιά και όποιος θα ανέβει θα δει ότι έχουν φθαρεί από την πολυχρησία, Θανάση. Που αυτό, για όλους όσοι αγαπάμε την δράμα και την ιστορία της, νομίζω κάτι λέει, ότι περπάτησαν πολλά ποδάρια δραμηνών μετέπειτα, επιτυχημένων ανθρώπων σε αυτά τα σκαλιά. Την Κυριακή λοιπόν, πάμε όπως είπες, θα με βοηθήσεις στο πρόγραμμα. Κυριακή 4 Μαρτίου διαβάζω εδώ, 10.30 με 2.30 το μεσημέρι, στον χώρο του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, υπάρχει καλλιτεχνική μουσική παράσταση. Γκράφιτι, δημιουργία σχεδίων κατά της σχολικής βίας σε τείχους των σχολείων από ειδικούς καλλιτέχνες. Εδώ φυσικά να πούμε ότι κάποιος μας βοήθησε. Οι καλλιτέχνες έρχονται έτσι εθελοντικά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Τα σπρέι για το γκράφιτι, το οποίο καλό είναι να γίνεται έτσι, με συγκεκριμένο τρόπο και όχι ασύστολα και ασίδωτα όπως βλέπουμε να στολίζει πολλές περιοχές της πόλης μας, ιστορικούς τόπους και θα το θίξω, μου επιτρέπει. Βεβαίως, βεβαίως, έχουμε ώρα. Η περιοχή στα εκπαιδευτήρια έχει την χαρά να έχει έξω από τον άπλιο χώρο της το άγαλμα ενός μεγάλου δραμηνού, θα το πω έτσι, γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν ένας παγκόσμια από μορφή, παγκόσμια μορφή. Ναι, και είχαμε την τύχη, την ευτυχία να τον έχουμε εδώ Μητροπολίτη μας. Την ευλογία. Ναι. Έβαλε τότε θεμέλια και άνοιξε δρόμους πολλούς για μια δράμα που τότε ζούσε κάτω από κάποια άλλα καθεστώτα και κάποιες άλλες συνθήκες. Λοιπόν, γιορτάζουμε 100 χρόνια δράμας, δόξα δράμας, Θανάση. Επειδή καθημερινά περνάμε από εκείνο το σημείο, βλέπουμε ότι δεν του έχουν δώσει τον απαραίτητο σεβασμό. Μπορεί να μην έχουμε τα χρήματα αυτή τη στιγμή να κάνουμε τεράστια έργα, αλλά αυτά που έχουμε ας τα διαφυλάξουμε, Θανάση. Δεν είναι ανάγκη, με σπρέι. Γιορτάζοντας για τα εκατοντάχρονα της δόξας, την οποία όλοι αγαπάμε, μεγαλώσαμε με αυτήν, έτσι, να λερώνουμε, να μην πω τι άλλο, δεν μ' αρέσει σε ένα δημόσιο λόγο να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, την περιοχή αυτή που φιλοξενεί το άγαλμα ενός μεγάλου ανθρώπου. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον αυτά τα σημεία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η βία στα σχολεία δεν αφορά μόνο τη βία στον άνθρωπο, Θανάση. Η βία, η καταπολέμηση μάλλον της βίας, αφορά τη ζωή μας εν γέννη. Η ζωή μας εν γέννη, νομίζω, Θανάση, και θα πρέπει να συμφωνούν και οι φίλοι τηλεθέτες, δεν είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Τι θα φάμε, πώς θα επιβιώσουμε. Πρακτικά είναι και άλλα πράγματα. Και ας μην είμαστε βιαστές αυτών των πραγμάτων. Και καλά έκανες και το ανέφερες αυτό και θα είναι ένα πλούσιο και ποικίλο από όσο καταλαβαίνω πρόγραμμα. Θα έχει καλλιτέχνες, θα έχει μουσική παράσταση, θα έχει και γκράφιτι και σχέδια κατά της σχολικής βίας σε τείχους των σχολείων. Αυτό φυσικά από όσο διευκρινίζεται από ειδικούς καλλιτέχνες. Ναι, και τα σπρέι από αλλού ξεκίνησα, στη δόξα κατέληξα, αλλά φυσικά με όλο το σεβασμό, έτσι, για να αποφύγουμε τα άσχημα στην πόλη μας. Τα χρώματα μας τα έχει παραχωρήσει η ΕΚΑΤ. Ευχαριστούμε πολύ και δημόσια, όπως έχουμε και πολλούς άλλους χορηγούς, οι οποίοι με το δικό τους μικρό υστέρημα θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση της όλης διοργάνωσης, αλλά αυτό ήταν ένα κεντρικό κομμάτι, γιατί είναι και το μεγαλύτερο σε οικονομικό βάρος. Και οι εποχές που οι επιχειρήσεις πραγματικά μπορούσαν να μας τα κάνουν όλα έχουν περάσει, γιατί αυτές δοκιμάζονται ιδιαίτερα σκληρά, πρέπει να παραδεχτούμε. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Και τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, 10 με 1 και 4 διαβάζουμε στο πρόγραμμα, στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, έχει και άλλες δραστηριότητες. Ναι, θα μιλήσει ένας εκπαιδευτικός, ο κύριος Γιώργος Αθανασιάδης, στα παιδιά, φυσικά και σε όλους εμάς, όσοι θέλουμε και μπορούμε να είμαστε, να παρευρεθούμε εκεί. Μίλα και μη φοβάσαι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προτροπή. Μίλα και μη φοβάσαι. Πες το δηλαδή, αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ναι, είναι σημαντικό να μιλάμε, να λέμε το πρόβλημά μας. Και ο κύριος Αθανασιάδης νομίζω ότι είναι ένας κατάλληλος άνθρωπος, ο καταλληλότερος ίσως να προτρέψει τα παιδιά, γιατί τα ζει, είναι μέσα στον χώρο τους. Και μιλάνε τα παιδιά για αυτό το θέμα. Τι πληροφορία έχεις εκεί, και υπάρχουν οι μηχανισμοί που να ελέγχουν από το αν είναι σωστές, σοβαρές αυτές οι πληροφορίες, αν είναι από ποίηματα φαντασίας, αν κάποιοι λένε κάποιες υπερβολές. Δηλαδή υπάρχει και το σύστημα
για να μην, για να μην γίνει κατάχρηση αυτή τη και ο καθένας με το πραγματικό. Με το... παραμικρό ακούμπηγμα, λέει, ότι, σχολική βία. Προς Θεού, τώρα να πούμε και κάποια πράγματα. Όπως είπα, δεν είμαι ξέρω, δεν είμαστε ειδικοί. Θα έχουμε τους ειδικούς να μιλήσουν, αλλά στο ερώτημά σου νομίζω ότι ναι. Ας μην είμαστε και για ψήλου πίδημα να βαφτίζουμε κάτι που δεν είναι αυτό, ότι είναι αυτό. Έτσι. Ας είμαστε ρεαλιστές, προσγειωμένοι, ενημερωμένοι. Πολύ σημαντικό, εγώ πιστεύω, Θανάση, γιατί η ενημέρωση είναι αυτή που μας κάνει να εκτιμήσουμε αν όντως υπάρχει, τρέχει θέμα, να το πω έτσι, στη δική μας γλώσσα ή δεν υπάρχει, είναι όλα από κοιήματα φαντασίας. Το ότι ενημερωνόμαστε, μάλλον το ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας προσκαλούν να μας ενημερώσουν, εγώ το θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Πολύ σημαντικό. Από εκεί και μετά, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχουν ειδικοί ή μάλλον τι είναι και τι δεν είναι. Γι' αυτό έχουμε 4 ομιλητές. Ο καθένας ειδικός στον χώρο του. Έχουμε ψυχολόγο, έχουμε δικηγόρο, έχουμε γιατρό, έχουμε αστυνομικό. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κομμάτια αυτού του μεγάλου ζητήματος, για να μας δώσουν την δική τους, έτσι, το δικό τους σκεπτικό και να βάλουμε εμείς τις εκτιμήσεις μας. Γιατί απαντήσεις συγκεκριμένες, νομίζω, Θανάση, σε τέτοια θέματα που άπτονται και της ψυχολογικό δικής μας διάθεσης κατάστασης, δεν μπορεί κανένας να δώσει συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι? Δευτέρα 5 Μαρτίου λοιπόν ξεκινούν με εκδηλώσεις οικαστικό εργαστήρι, αθλητικά και μουσικοχορευτικά δρόμενα, παρουσίαση του προγράμματος «Μίλα και μη φοβάσαι» από τον εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθανασιάδη Γεώργιο. Και μετά έχουμε και κάτι ακόμη. Και παρουσίαση προγράμματος, λέει εδώ, από τους μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κυρία Γαλανού Αναστασία. Πρόγραμμα, μάλλον είναι κάποιο πρόγραμμα που... Ναι, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικό σου θα το παρουσιάσουν εκείνη την ώρα, με συμμετοχή και παρακολούθηση των παιδιών των δύο σχολείων και όποιον άλλον, φυσικά, όπως είπαμε προηγούμενα, θέλουν ή και μπορούν, γιατί δεν είναι μόνο το θέλω, είναι και το αν μπορούμε λόγω χρόνου και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι υπό την αιγίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη ΔΕΚΠΟΤΑ και, όπως είπαμε, με πρωτοβουλία των διευθύνσεων και των διδασκόντων του πρώτου και του δεύτερου δημοτικού σχολείου. Καλό θα είναι να αγκαλιαστεί αυτή η πρωτοβουλία. Φυσικά έχουμε και, θα ήθελα και, έτσι και την άποψή σου για 2-3 ακόμη θέματα. Καταρχάς έχουμε μια ημερίδα εδώ για μια εκδήλωση για τους οδικούς άξονες. Και εκεί πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται. Τώρα, τι μου θυμίζεις. Παλιές ένδοξες εποχές που κάναμε τελείωτες συζητήσεις για αυτά. Τώρα είμαι εγώ, έχω βγει στην... Αλλά είναι ένα θέμα που τελικά ναι, ήμασταν, Θανάση. Νομίζω ότι οδεύουμε προς τη συνταξιοδότηση. Και ακόμη το συζητάμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω. Είναι θετικό το ότι ξαναγίνεται. 13 φορείς συνεργάζονται για αυτό να αυτό είναι ακόμη πιο θετικό, γιατί με εκπλήσει. Δεν είμαστε μαθημένοι σε συνεργασίες, σε συλλογικές προσπάθειες, κακά τα ψέματα. Ίσως ήρθε καιρός πλέον που όντως νερώνουμε το κρασί μας και επιτέλους, γιατί οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι νερωμένο το έπιναν το κρασί. Δεν ξέρω, το λέω νερώνουν μεταφορικά. Νερώνουν το κρασί λοιπόν και συνεργάζονται. Δεν υπάρχει το εγώ, να υπάρξει το εμείς επιτέλους, γιατί η δράμα παραέμεινε έξω από τα πράγματα. Εντάξει. Ας έχουμε μία. Πώς είδες, είσαι και οδηγός, πώς είδες τις εικόνες αυτές προχθές να έχει αποκοπεί ο νομός από όλες τις πλευρές? Είμαστε και λίγο τραγικοί. Είμαστε και λίγο είναι τραγικοί. Όμως μια εικόνα χίλιες λέξεις. Με εξέπληξε το γεγονός της απόφασης να μην λειτουργήσουν τα σχολεία στην πόλη. Το λέω, αν και εδώ είμαστε για το φεστιβάλ που αφορά με τα σχολεία. Τα σχολεία εσύ. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο παλαιότερα και κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εγώ είμαι παιδί της δεκαετίας του 60 και τότε δεν είχε ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα και δεν είχαμε και την ανάλογη και τον ανάλογο εξοπλισμό. Και όμως πηγαίναμε και με σταλακτήτες στα κεραμίδια. Εμείς πηγαίναμε στο σχολείο και έστω και αν το σχολείο δεν είχε κεντρική θέρμανση. Θα μου πείτε, εντάξει, να γυρίσουμε εκεί? Όχι. Απλώς το να μπορούμε να σκληραγωγήσουμε λίγο τους εαυτούς μας, Θανάση και φίλοι τηλεθέτες, νομίζω ότι θα μας βγάλει σε πολλές περιπτώσεις ασπροπρόσωπους και από δύσκολη θέση. Γιατί πρέπει και λίγο να έχουμε μία εμπειρία ταλαιπωρίας. Δεν πρέπει να είμαστε μεγαλωμένοι στα βαμβάκια, γιατί αποδεικνύεται τελικά ότι με το πρώτο χιόνι παθαίνουμε ένα blackout σε πολλούς τομείς. Ήταν τραγικό. Το Ροδολίβος ενίοτε, γιατί είμαι και αυτοκινητίστρια,
φοιτήστρια, πέραν του οδηγός, είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο που πραγματικά καθυλώνεται η επαφή μας με τον έξω κόσμο. Σταματούν τα πάντα. Έτσι και πέσει λίγο χιόνι εκεί, έχουμε καθαρίσει. Επιτρέπεται. Πρέπει να πούμε ότι έχει καθίσει και εντελώς ο δρόμος εκείνο το σημείο. Επιτρέπεται. Υπάρχει δηλαδή. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις άμεσα. Το νοσοκομείο μας λέμε το έχουμε υποβαθμίσει, γιατί είναι μια τζούρα δρόμος για το άλλο το νοσοκομείο. Ξέρετε ότι είχε κλείσει η πρόσβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Το ξέρεις, Θανάση. Σίγουρα, γιατί υπήρχε αγιοσύλλας, λογικά. Ήταν αδύνατη η προσέλευση στο νοσοκομείο. Και όχι για εμάς τους δραμηνούς φυσικά, αλλά για όλους όσοι είναι γύρω από αυτό το νοσοκομείο και εξυπηρετούνται από αυτό το νοσοκομείο. Τι να πούμε, δηλαδή. Δηλαδή και για τους κατοίκους της Καβάλας εννοείς. Μα γι' αυτό σας λέω. Δεν μπορούσαν να πάνε οι καβαλιώτες στο νοσοκομείο της Καβάλας. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα είδος βίας. Βιασμού της ψυχής μας, της ζωής μας. Και πραγματικά και αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Πρέπει να βρούμε τα, να μην το πω λιμανίσια, τα κότσια, να μιλήσουμε με τους άρχοντες της περιοχής μας, οι οποίοι μας τάζουν ενίοτε, όπως και η κεντρική πολιτική εξουσία, λαγούς με πετραχίλια, και δεν βλέπουμε ούτε λαγούς λόγω του ότι έχει εκλείψει το είδος, αλλά ούτε και πετραχίλια. Το λέω μεταφορικά. Είναι σοβαρό ζήτημα και λόγω του ότι, όπως και αυτή η εκδήλωση, όλες πρέπει να έχουν και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αναρωτιέται αν αυτή η κυριακάτικη, ας πούμε, εκδήλωση για τους οδικούς άξονες θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα ή θα γίνει στο πλαίσιο των ομιλιών που γίνονται και των ανοιχτών γκαλά, ας πούμε, για να συζητήσουμε. Επειδή πέρασαν, Θανάση, οι εποχές των παχαίων αγελάδων και αυτές οι συναντήσεις, ημερίδες, συζητήσεις, νομίζω αφορούν να μπει λίγο, να ξοδευτούμε λίγο αλλιώτικα, όχι όπως πρώτα που γινόταν για να ξοδεύονται και να καλύπτονται κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Τα παρακολουθούμε τα γεγονότα, ας αρχίσουμε να λέμε. Και εμείς έχουμε μέρος ευθύνης, Θανάση, ο δικός μας κλάδος. Εντάξει, ας αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνεται πρώτα απ' όλα, εμένα με ικανοποιεί, γιατί, όπως σου είπα, πολλοί φορείς της δράμας, επιτέλους, κατά κάποιο τρόπο βρήκαν ένα κοινό παρονομαστή. Σύνδεση με Εγνατία. Ένα σημαντικό. Δεν είναι φορείς που είναι πολιτικοί, δηλαδή κομματικοποιοί, έτσι να πω. Είναι μαζικοί φορείς, είναι φορείς πρόσωποι που αφορούν εργατών, εμπόρων, την τσέπη μας. Κτηνοτρόφων. Όλοι είναι επαγγελματίες. Όλοι είναι επαγγελματίες καταρχάς. Πολύ σημαντικό και αυτό, νομίζω. Δεν αφορούν, δεν εκπροσωπούν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας διοικήσουν. Είναι διοικούμενοι. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, είναι επαγγελματίες απλοί. Μα αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα ενοχλήσει κάποιους. Έτσι. Γιατί δεν είναι και μικρές ομάδες. Αν το δούμε ψηφοθυρικά, δεν είναι μικρές ομάδες οι επαγγελματικοί, οι χώροι, οι επιστημονικοί που εμπλέκονται στην διοργάνωση αυτής της συγκεκριμένης ημερίδας. Ας το δούμε λοιπόν θετικά, αλλά ας μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Δηλαδή ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Να ακούσουμε και από εκεί και μετά αυτά που θα επεξεργαστούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, Θανάση. Εμείς τα ακούμε. Σε πολλές περιπτώσεις έχω πει ότι έχω πάει σε πολλές ομιλίες τέτοιου είδους αναπτύξεις θέσεων, θεμάτων κτλ. Και βγαίνοντας, αν κάποιος μας κάνει μία ερώτηση, τι συμπέρασμα βγάλατε, πολλοί από εμάς έχω την εντύπωση ότι θα τον κοιτάξουμε πολύ αφηρημένα, πολύ ξαφνιασμένα, και μάλλον το συμπέρασμα θα είναι οι χειραψίες που κάναμε. Θα του πούμε τον αριθμό των ανθρώπων που είδαμε και μας είδαν. Έτσι. Είναι λέω λίγο έτσι, ναι. Είναι γεγονός ότι, επειδή αφουγκραζόμαστε και βλέπουμε και την κοινωνία, κανένας πολίτης δεν πιστεύει ότι θα γίνει κάτι με τους οδικούς άξονες. Ή πιο πολλοί λένε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό για να πραγματοποιηθεί. Αυτή είναι η άποψη του κόσμου. Τώρα, αν ο κόσμος δεν ξέρει ή δεν γνωρίζει, πάντως ο κόσμος έχει αυτή την αίσθηση. Γιατί κοίταξε, ο κόσμος δεν βλέπει ουσιαστικά, δεν βλέπουμε ουσιαστικά να έχει γίνει κάτι το πολύ μεγάλο, το συνταρακτικό τα τελευταία 100 χρόνια, ας πούμε, στην πόλη. Δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να ήταν κυριολεκτικά σεισμός. Τι φταίει γι' αυτό. Σεισμός. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος φταίει γι' αυτό, δηλαδή σεισμός, για να γίνει σεισμός. Ήμασταν παιδιά. Με την καλή έννοια σεισμός. Ναι, φυσικά, αν είναι δυνατόν, δεν θέλει κάποιος να γίνει. Εδώ είχαμε να μιλήσουμε για τη σχολική κοινωνία. Αναπτυξιακό σεισμός. Ναι, δεν θέλουμε να γίνει κάτι
αρνητικό σε σχέση με την εξέλιξη της ζωής μας. Θέλουμε να έχουμε θετικές, να μας προκύψει κάτι θετικό. Λοιπόν, κάποτε είχαμε το σθένος, επειδή δεν μας μαγάριζαν, δεν καπέλωναν, άντε να το πω έτσι, τις διοργανώσεις κάποιοι για να τις μεταφράσουν μετά σε προσωπικό όφελος. Βγαίναμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, από τα σπίτια μας. Δεν θα ξεχάσω ότι για να γίνει το εργοστάσιο της Softex εδώ. Το θυμάμαι. Λοιπόν, είπαμε ποια είναι η ηλικία μας, Θανάση, δεν την κρύψαμε άλλωστε. Γέμισε η δράμα από όλον τον νομό ανθρώπους. Και κακά τα ψέματα, η κινητοποίησή μας δεν μας διέψευσε. Θα μου πείτε, από εσάς εξαρτώταν. Όχι. Αλλά υπήρχαν. Δρομολογήσαμε έστω. Δείξαμε ότι το θέλουμε, το διεκδικούμε, το. Υπήρξε μια κοινωνία, μετά. Υπήρξε μια κοινωνία δηλαδή ενεργή, μια κοινωνία η οποία βγήκε. Γιατί ένιωθε ότι δεν την καπέλωνε, δεν διεκδικούσε κανένα το προσωπικό όφελος. Από εκεί και μετά πρέπει να παραδεχθούμε, Θανάση, ότι κάποιοι διεκδίκησαν και πέτυχαν σε πολλές περιπτώσεις από τέτοιου είδους μικρότερες συμμετοχές ή άλλου είδους διεκδικήσεις. Έτσι, μια προσωπική ανέλυξη την οποία την μετέφρασαν για το δικό τους προσωπικό καλύτερο βιοπορισμό και μείναμε όλοι εμείς αναμένοντας τι αλήθεια, δεν ξέρω. Εγώ δεν ελπίζω σε πολλά από αυτή τη συνάντηση, αλλά την εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί όπως σου είπα, ενωνόμαστε εμείς όλοι οι επαγγελματίες, γιατί τελικά, αν δεν ενωθούμε εμείς οι επαγγελματίες, κανένας την επόμενη του μήνα δεν θα μας πληρώσει ούτε τον ΕΦΚΑ, ούτε τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τους εργαζόμενούς μας, ούτε τίποτα. Και θα κλείσουμε το μαγαζί και δεν θα πάρουμε και καμία αποζημίωση, Θανάση. Το μαγαζί μεταφορικά. Βλέπουν δηλαδή οι επαγγελματίες, ένας κλάδος τεράστιος εμπόρων, επιχειρηματιών, εργαζομένων, των κτηνοτρόφων, αγροτών, όλη η γκάμα, οι εργολήπτες δημοσίων έργων και πολλοί άλλοι, οι οποίοι και τραβάνε το μεγάλο λούκι αυτής της υποβάθμισης του τόπου σε όλα τα επίπεδα, ότι τελικά επειδή μαλώνει και το πολιτικό σύστημα ή δεν μπορεί να τα βρει ή δεν έχει καλές σχέσεις ή αδιαφορώντας, η κοινωνία έχουν την αίσθηση αδιαφορεί για τις διαπροσωπικές σχέσεις του πολιτικού προσωπικού της δράμας. Γιατί αδιαφορεί η κοινωνία, για πες μου. Εσύ αδιαφορεί με το αν δεν, για το αν δεν μιλάνε δύο άνθρωποι, ας πούμε, ή πέντε άνθρωποι στη δράμα μεταξύ τους. Δεν τους εκλέξαμε για να λύσουν τα προσωπικά τους. Τους έχουμε εκλέξει για να μπορέσουν να δρομολογήσουν εξελίξεις. Δεν δίνονται λύσεις, γιατί αν δοθεί μία λύση σε κάτι, βγαίνει ένα άλλο κάτι, έτσι πάντοτε. Και αυτό είναι η ζωή, κακά τα ψέματα. Δεν περιμένουμε να πέσει το μάνα εξ ουρανού και να λυθούν τα πάντα και να γίνουμε γη της επαγγελίας, αλλά επιτέλους ας σταματήσουν τις προσωπικές τους, τους προσωπικούς τους διαγωνισμούς, Θανάση, και ας κάτσουν κάτω. Εγώ καλημέρα μπορεί να μην σε λέω, Θανάση. Έτσι, αλλά σήμερα πρέπει να βρεις θέλοντας, τρόπο θέλοντας να βγάλω προς τα έξω το τρίτο φεστιβάλ σχολικής βίας, έτσι, γιατί μου ανέθεσαν, ευχαριστώ η ομάδα των εκπαιδευτικών, να μιλήσουμε γι' αυτό, ήρθε εδώ. Τι θα κάνεις, τι θα κάνω. Θα μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα. Το τι έχουμε, τι μας χωρίζει εμάς τους δυο, δεν αφορά στον κόσμο, Θανάση. Είναι έτσι. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Έχω την αίσθηση πάντως και με όσα βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι τελικά μάλλον αναλώνεται ο τόπος μικροπολιτικά χρόνο, και πολύ. Διάφορα άλλα και μάλλον απαιτεί μία, θα την χαρακτήριζε έτσι, δημιουργική έκρηξη που απαιτείται για να αναπτυχθεί, για να τρέξει, για να βρει έναν δρόμο. Πάντως εκεί που πάει δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό της υποβάθμισης, της παρακμής ουσιαστικά. Ένας τώρα που κινείται σε αυτόν τον δρόμο και εκεί, έχω την αίσθηση ότι, γιατί για αυτόν τον δρόμο θα γίνει αυτή η μερίδα, έχω την αίσθηση ότι δεν αισθάνεται πολίτης Α κατηγορίας, δεν αισθάνεται πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αισθάνεται. Όλα τα άλλα τώρα, το αν θέλουμε να κάνουμε τη δράμα κόλληγου, τι να την κάνουμε. Θανάση. Εγώ της επαγγελίας μπορούμε να τη λέμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω όταν ταξιδεύουμε. Θανάση. Ταξίδεψα νύχτα. Έβρεχε. Δεν υπάρχει καν διαγράμμιση. Και όταν φεύγει το παιδί μου. Και όταν το και λέω παιδί μου. Δεν εννοώ για το δικό μου μόνο παιδί. Και φωτισμός δεν υπάρχει. Προς Θεού, μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρξει δυστύχημα. Γιατί έτσι βάζουμε μυαλό. Έτσι μπήκε το φανάρι στη διασταύρωση που αυτή τη στιγμή, στην 1η Ιουλίου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται η αστυνομία της Δράμας. Έτσι μπήκε. Μετά από ένα τραγικό συμβάν το 1976.
Μπήκαν, μονοδρομήθηκε ο δρόμος και μετά από πολλά χρόνια μπήκε και ένα φανάρι. Δεν χρειάζεται να χάνουμε ανθρώπινες ζωές και μετά να μπαίνουμε στη διαδικασία να περάσουμε ασβέστη τον δρόμο. Συγχαίρω, το είπα και δημόσια. Αλλάξαμε θέμα, πήγαμε αλλού. Αλλά ο πρώην δήμαρχός μας, ο κύριος Θωμάς Μαργαρίτης, και τολμώ να το πω γιατί πολλές φορές με τον Θωμά Μαργαρίτη εξαιτίας της δουλειάς που κάνουμε βρεθήκαμε και σε μία αντιπαράθεση. Λογικό είναι. Το δρόμο του νοσοκομείου θα πεις. Όχι, δεν θα πω τον δρόμο του νοσοκομείου, θα πω τον δρόμο διπλής της κατεύθυνσης, εντάξει. Λοιπόν. Τα είδαμε όλα στη δράμα πρέπει να πούμε. Είχαμε και διπλής κατεύθυνσης. Λοιπόν, θα πω για τον δρόμο της Αμφίπολης, που αν μη τι άλλο, κίνησε γη και ουρανό, έκανε τις δικές του κινήσεις. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία που πολλοί μπαίνουμε, έχει κάτι πίσω στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ας έχει. Δικαίωμα του καθενός μας είναι να έχουμε ό,τι θέλουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Το αποτέλεσμα μετράει. Εάν εγώ αρχίσω να δημιουργώ μία κατάσταση, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο αποτέλεσμα. Εγώ ενθουσιάστηκα, έτσι, όχι τόσο πολύ, εντάξει, με ικανοποίησε το γεγονός που δόθηκε η ενημέρωση σε σχέση με τη δημιουργία ενός καινούργου οδοστρώματος, πάνω στον υπάρχοντα δρόμο, ναι. Και αυτό κάτι είναι, από το να κάνω σλάλομ, σκι δεν ήξερα, στο οδηγικό έχω γίνει εξπερ έτσι στο έτσι. Λοιπόν, και θα υπάρξει διαγράμμιση το βράδυ να μπορούμε να ερχόμαστε χωρίς ένας να είναι μπροστά από το αυτοκίνητο και οι υπόλοιποι μέσα. Προς Θεού. Γυρνούσα μέρες εορτών που η Ονειρούπολη είχε φοβερή επισκεψιμότητα και επέστρεφαν οι επισκέπτες προς Θεσσαλονίκη και ειλικρινά, τι να πω. Γελούσαν, έχω την αίσθηση κάποιοι. Εκείνοι λέγανε, γελούσαν, αλλά εγώ ερχόμουν από τραβάμε τώρα. Α, αυτό ακριβώς. Δεν ήξεραν, δεν ρώτηκαν, το βίωσαν. Δεν ξέρω αν ξανατολμήσουν να έρθουν, γιατί δεν είναι μόνο η πρόκληση της Ονειρούπολης, είναι και τι τους παρέχουμε όλους αυτούς που έρχονται εδώ και πώς φτάνουν εδώ και άντε και πώς φεύγουν. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε. Άντε, γυρίσουμε πολύ μεγάλη παρένθεση. Δεκτωτά, Σύλλογος Διδασκών των Πρώτου και Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Πρώτου και Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, Τρίτο Φεστιβάλ Κατά της Σχολικής Βίας, 3 έως 5 Μαρτίου. Πρόγραμμα. Σάββατο στις 7 στο ισόγειο του Δημαρχείου στην αίθουσα εκδηλώσεων, ομιλίες. Μωυσίδης Ιγνάτιος, διοικητής αστυνομικού τμήματος κάτω Νευροκοπίου, το φαινόμενο της σχολικής βίας. Ξανθόπουλος Ξάνθος, σχολικός σύμβουλος πρώτης και τρίτης εκπαιδευτικής περιφέρειας, ιατρός, θέμα η επιθετικότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας. Μπακοπούλου Ειρήνη, δικηγόρος, θέμα σχολική βία, νομοθεσία, δικαιώματα παιδιού. Τσινίδου Σοφία, σύμβουλος ψυχικής υγείας, τρόποι αντιμετώπισης σχολικής βίας. Τη συζήτηση συντονίζει Κική Χεριστανίδου. Κυριακή, 10.30 με 2.30. Στο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικού, καλλιτεχνική μουσική παράσταση και γράφητη, δημιουργία σχεδίων κατά της σχολικής βίας σε τείχους σχολείων από ειδικούς καλλιτέχνες. Δευτέρα 10 με 1 και 4 στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό, οικαστικό εργαστήρι, μουσικοχορευτικά και αθλητικά δρόμενα, παρουσίαση του προγράμματος Μίλα και μη φοβάσαι από τον εκπαιδευτικό Γεώργιο Αθανασιάδη, παρουσίαση προγράμματος στους μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου με υπεύθυνη εκπαιδευτικό Γαλανού Αναστασία. Το πρόγραμμα το Σάββατο ξεκινά στις 7 στην αίθουσα του Δημαρχείου, την Κυριακή 10.30 με 2.30, τη Δευτέρα 10 με 1 και 4 στο χώρο του πρώτου και δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Δράμας. Χορηγός της επικοινωνίας είναι και ο Όμιλος Σταρ Βορείου Ελλάδος. Κι εκεί ένα κάλεσμα στον κόσμο. Ο Θανάσης σας διάβασε το πρόγραμμα. Νομίζω το αναπτύξαμε το θέμα. Οι ειδικοί θα μας μιλήσουν. Είναι σημαντικό να τους ακούσουμε. Εμείς είμαστε εδώ, όπως είπαμε, ως μια προσπάθεια να σας ενημερώσουμε. Και αυτό κάνουμε. Την ενημέρωση σε ό,τι αφορά την διοργάνωση. Η καλύτερη ενημέρωση όμως είναι από τους ειδικούς επιστήμονες και όποιος τους έχει ακούσει, όχι τους συγκεκριμένους, αλλά γενικά τους επιστήμονες, νομίζω ότι όταν φεύγει μπορεί να έχει πάρει κάτι που θα τον βοηθήσει. Είναι ένα εργαλείο ώστε να προστατέψουμε τη ζωή μας. Είναι σημαντικό τα παιδιά μας να μην το βιώσουν. Και αν τυχόν συμβεί έστω και το λιγότερο, να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε όσο γίνεται καλύτερα. Το σύνθημα των διοργανωτών, που όπως είπαμε είναι το πρώτο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλης μας, σε συνεργασία και με άλλα σχολεία τα οποία ακούστηκαν στην εκπομπή μας, είναι η βία δεν έχει χώρο στα σχολεία μας. Ας πείσουμε τους εαυτούς μας γι' αυτό και ας προσπαθήσουμε ώστε η βία να μην έχει χώρο και στην καθημερινότητά μας
και έξω από τα σχολιά μας. Να σε ευχαριστήσουμε και εκεί, Χερισανίδου. Εμείς δεν τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα πάμε η παρεμβάση στην Κομωτινή, η Ειρήνη Τσακίρη, σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον βουλευτή Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Μείνετε μαζί μας.